Coach, συγχαρητήρια. Η ομάδα σας έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την ανόρθωση και άντεξε κιόλας την πίεση που έβαλε στα τελευταία λεπτά σήμερα η ομάδα της ΑΕΚ. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Ακριβώς όπως το είπες, δεν αλλάζει κάτι. Το ότι χάσαμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ανόρθωση εκτός έδρας, okay, δεν θέλαμε να χάσουμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Όμως, αν αναλογιστούμε ότι το τελευταίο 1,5 μήνα έχουμε παίξει 8 παιχνίδια στα κόκκινα με κύπελο μέσα, υπάρχει λογικό. Νομίζω ότι το είπαμε και με τα παιδιά, είδαμε το βίντεο, είδαμε τα λάθη μας. Ήταν καθαρά θέμα προσέγγισης του παιχνιδιού. Σε αυτό είναι δικό μου το φταίξιμο πάντα. Νομίζω ότι το παιχνίδι της ανόρθωσης δεν μπορούσε να πάει κάτι χειρότερα. Δηλαδή, οτιδήποτε και να κάναμε σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερο από το προηγούμενο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε, ξαναλέω, και πάλι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλούς προπονητές σήμερα την ΑΕΚ. Βρήκαμε λύσεις, ήμασταν συγκεντρωμένοι στην άμυνά μας, βάλαμε σουτ. Κάποια ήταν ελεύθερα, κάποια ήταν μαρκαρισμένα, αλλά είναι στο οποίο πρέπει να πάρουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι όλη τη σεζόν μπορεί να χάνουμε ένα παιχνίδι, αλλά είμαστε εκεί στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο ή στη συνέχεια. Είναι μεγάλη σεζόν. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι για να τελειώσει και η τρίτη φάση, για να ξεκινήσουν μετά τα playoffs. Εγώ αυτό που θέλω είναι να είμαστε υγιείς. Γιατί π.χ. παραδείγματος χάρη πριν το παιχνίδι με την ανόρθωση ήμασταν 6 άτομα, κάναμε προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία, δεν λέω γιατί το χάσαμε σε καμία περίπτωση. Εδώ δεν δικαιολογείται κανένας. Όμως επειδή είμαστε ομάδα, όταν λείπει ένας, ακόμα και ο τελευταίος στο χώρο της άμαξας μας επηρεάζει. Αυτό που θέλω εγώ είναι να είναι υγιείς τα παιδιά. Το αν θα κερδίσουμε ή όχι, για μένα είναι δευτερεύω πάντα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική, αλλά για εμάς, αντιμετωπίζοντας ομάδες μεγάλες όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι η Ανόρθωση, όπως είναι η ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη φάση, μόνο καλό μας κάνει. Ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι και στη συνέχεια θα εμφανιστούμε καλύτερα. Αρκεί να είμαστε όλοι υγιείς. Σήμερα είχατε φορτωθεί με φάουλ από αρκετά νωρίς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το διαχειριστήκατε όμως, καταφέρατε και αντεπεξέλθατε. Ακριβώς, και ακόμα και ο Μιχάλης δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Κάνει προπονήσεις κανονικά. Είμαι ακόμα έτσι και έτσι και χτυπήσεις πίσω στο κεφάλι. Είναι λίγο για μένα επικίνδυνο όλο αυτό. Για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω σήμερα στο παιχνίδι. Η διαχείριση όμως ήταν πάρα πολύ καλά από όλο το staff, όχι μόνο εμένα. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε άλλα 5 άτομα που δουλεύουμε κάθε μέρα, όλη μέρα, για να παρουσιάσουμε τα καλά και τα άσχημα. Κυρίως τα άσχημα είναι δικά μας, τα καλά είναι των παιδιών. Τα παιδιά όμως ήταν συγκεντρωμένα. Πήγαμε κυρίως στους παίκτες, ειδικά στην άμυνα, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, και γι' αυτό κάναμε και καλές άμυνες και βγήκαμε και λύση στην επίθεση. Τελευταίο παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική με την ΑΕΛ. Πώς θα προετοιμαστείτε για αυτήν την αναμέτρηση? Πόσο? Θα προετοιμαστείτε για αυτήν. Όπως προετοιμαζόμαστε πάντα. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, άσχετα αν θα παίξει χωρίς κόσμο η ΑΕΛ ή σε ουδέτερο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά έχουμε χάσει την πρώτη θέση της εξετάσεις της ΑΕΛ εδώ πέρα, στον πρώτο γύρο. Χωρίς αυτό να μηδενίζει τις άλλες μας ήττες. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός έδρας, σημαντικό για εμάς για να κερδίσουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια των ημιτελικών. Ελπίζω, ξαναλέω και πάλι, να είμαστε καλά. Θεωρώ ότι ο Νίκος σιγά σιγά θα μπει από αύριο στις προπονήσεις και ίσως θα πάρει κάποιο χρόνο με την ΑΕΛ. Τίποτα παραπάνω, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια πάλι στην ομάδα και σε όλη την ομάδα, όχι μόνο στα παιδιά και σε όλο το staff, γιατί πραγματικά περάσαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα μετά την τελευταία ήττα από την ανόρθωση, αλλά δείξαμε χαρακτήρα και νομίζω ότι κέρδισαμε δικιά.